Η πλευρά λοιπόν του Νίκου Ρωμανού ζήτησε να, και έγινε δεκτό από την ανακρίτρια Λίνα, να εξεταστεί, να γίνει δηλαδή πραγματογνωμοσύνη στο εργοστάσιο με τις σακούλες. Πότε ακριβώς έγινε η παραγωγή και πότε οι σακούλες αυτές είχαν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Επίσης θα ζητήσει η ανακρίτρια, επίσης κατόπιν αιτήματος του συνηγόρου του Νίκου Ρωμανού, να έρθει απάντηση πότε ακριβώς στην Τσεχία ήταν η ημερομηνία παραγωγής του συγκεκριμένου όπλου το οποίο βρέθηκε μέσα στη σακούλα. Η βασική υπερασπιστική γραμμή είναι, Λίνα, ότι από την ημέρα που αποφυλακίστηκε δεν είχε καμία σχέση ούτε με το Αντάρτικο Πόλις ούτε με όπλα και ότι αυτό το αποτύπωμα θα μπορούσε να είναι μόνο ένα αποτύπωμα το οποίο μπορεί να έχει σχέση με την προηγούμενη ζωή του όταν για όλα αυτά είχε συλληφθεί και είχε καταδικαστεί. Τώρα, εάν τα αποτελέσματα έρθουν το άμεσο διάστημα και δείχνουν ότι πραγματικά δεν θα μπορούσε να έχει σχέση με τους αμπελοκήπους και με το Αντάρτικο Πόλις, τότε ανοίγει ο δρόμος και για τους συνηγόρους να υποβάλουν αίτημα αποφυλάκησης. Σε ευχαριστώ πολύ.